μετά από την ενημέρωση εκ μέρους του κυρίου Πρωθυπουργού, θα ήθελα να σας πω ότι βρισκόμαστε πραγματικά στη δίνη σοβαρών εξελίξεων, έντονων ανταγωνισμών, αντιθέσεων και συγκρούσεων στην περιοχή. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα ανήσυχους. Εκφράσαμε την αντίθεση του ΚΚΕ με τη νέα ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που επεκτείνει τις αμερικάνικες και νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα και εμπλέκει τη χώρα μας σε νέους στοιχοδιοκτισμούς και σε πολεμικούς ημπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά, εκ μέρους της κυβέρνησης και του κυρίου Πρωθυπουργού δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Είναι πάγια και διαχρονική η άποψή του σχετικά με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ, απέναντι στις διεθνείς συμμαχίες. Δυστυχώς όμως βλέπουμε και παρακολουθούμε στο πολιτικό σκηνικό άλλα κόμματα, όπως είναι για παράδειγμα η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία παλιότερα είχε άλλες θέσεις, όμως ως κυβέρνηση ουσιαστικά προετοίμασε αυτή την απαράδεκτη Αμερικανατοϊκή συμφωνία. Εκφράσαμε την αντίθεσή μας με τις τοποθετήσεις, με τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ σχετικά με την δολοφονική ενέργεια ενάντια σε αξιωματούχο μιας άλλης χώρας. Ήταν εγκληματική ενέργεια αυτή του Τραμπ, έπρεπε καθαρά να υποθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα όχι για το πρόσωπο το συγκεκριμένο. Όπως ξέρετε, εμείς δεν στηρίζουμε το ιρανικό καθεστώς, έχουμε πλήρη αντίθεση με το πώς συμπεριφέρεται στη χώρα του και στην περιοχή, όμως εδώ πρόκειται για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων εκτός από το γεγονός της δολοφονικής ενέργειας ενάντια σε ένα αξιωματούχο. Από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι μπαίνουμε στη δίνη εξελίξεων που μας ανησυχούν και που βεβαίως θα την πληρώσουν οι λαοί, θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός.